Ένας μοναδικά όμορφος, υπέροχος, υπόγειος κόσμος, κρυμμένος καλά στα λευκά όρη, ένα απίστευτο σπήλαιο, εντυπωσιακές μορφές παντού, σταλακτίτες κρέμονται πάνω, σταλαγμίτες κάτω, σε κάποια σημεία ενώνονται και γίνονται κολόνες. Ακριβώς εδώ πάνω μου υπάρχει μια νυχτερίδα που κρέμεται, κοιμάται. Γιατί είναι χειμώνα. Το χειμώνα κοιμούνται και δεν πρέπει να κάνω πολύ φασαρία να μην ξυπνήσει. Γιατί άμα ξυπνήσει, αναγκάζεται να πετάει και όπως πετάει, καταναλώνει πολύτιμη ενέργεια που τη χρειάζεται. Γιατί το χειμώνα δεν τρώει και η ενέργεια αυτή τη χρειάζεται μέχρι το καλοκαίρι που θα ξαναβγαίνει έξω τα κουνούπια. Είναι εντυπωσιακά τα χρώματα, ο διάκοσμος, όλα. Εδώ έχουμε λιθωματικές λεκάνες που τώρα το χειμώνα είναι γεμάτες με κρύο νερό. Θα βουτήσω λίγο το χέρι μου στο νεράκι. Νερό, κολόνες. Εδώ πίσω έχουμε άλλη μια λεκάνη. Και θα πάμε στο καλύτερο σημάδι, το κομμάτι του σπηλαίου, το οποίο εδώ δημιουργεί κάτι σημαντικό. Έχει το σπηλαιάκι αυτό, η σπηλαιάρα κατά τα άλλα, ίσως την πιο εντυπωσιακή λιθωματική λεκάνη σε όλη την Κρήτη. Αυτό που οι σπηλαιολόγοι ονομάζουν γκουρ. Το γκουρ στα ελληνικά το λέμε λιθωματική λεκάνη. Είναι μια λεκάνη αυτή εδώ, η οποία νομίζεις ότι είναι λαξευμένη. Είναι τόσο συμμετρική και η βάση της που θυμίζει αυτά τα μπαλάκια που κάνει ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά και γενικά το σχήμα που έχει είναι εκπληκτικό. Νομίζεις πραγματικά ότι είναι μια λαξευτή λεκάνη, η οποία εδώ έχουμε, λέγα, εννοείται τέτοια σημεία είχαν αρχαία. Σημεία αρχαίας λατρείας. Ερχόταν οι αρχαίοι εδώ και βάζανε τα αφιερώματά τους. Είμαι στη λεκάνη. Από κάτω έχουμε νερό. Παντού κολόνες, σταλαγμίτες, σταλακτίτες. Και εδώ προχωρήσω λίγο μέσα. Εννοείται, έχω στηριχθεί πολύ μέσα και έχω γίνει ολολάσπωτος. Βρωμάω παντού, αλλά μ' αρέσει. Αυτή η λάσπη με φτιάχνει. Είναι τόσο μοναδική αίσθηση να σέρνει σε βαθιά στη γη, σε ένα λασπωμένο σπήλαιο. Είναι κάτι μοναδικό και δεν έχει καμία επιρροή από έξω. Δεν ακούς τίποτα απ' έξω. Το μόνο που ακούς είναι το νερό. Πέφτει στα μάτια νερό. Εδώ τα χρώματα μοναδικά. Έχει κι άλλους διαδρόμους να εξερευνήσω. Το σπήλαιο προχωράει. Έχει κρυφά κομμάτια. Όσο πιο μέσα μπαίνει, τόσο μικρότερη είναι η επέμβαση που έχουν κάνει οι άνθρωποι στο παρελθόν. Έχουν σπάσει λιγότερο και είναι πιο όμορφο.